τα λόγια δύο ατόμων. Θα αντισταθούμε στην παγκοσμιοποίηση. Θα αντισταθούμε σε μια πρόσφυγη παγκοσμιοποίηση. Θα αντισταθούμε σε μια Ευρώπη των εμπόρων μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να ξαναμαζευτούμε. Να ξαναδούμε με τους ίδιους θεσμούς της δημοκρατίας. Να νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον και να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε και εμείς και να δουλέψουμε τα παιδιά μας με αισιοδοξία. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άλλος τρόπος να πέσουμε στην κατάθλιψη και να πέσουμε σε μια κατάσταση να τρώμε όλα στον άλλα. Είναι παρκαδικό ιδεώδες αυτή η συμφιλίωση του ανθρώπου, τη φύση, αυτή η αρμονία του ανθρώπου. Έρχεται να εξυγχρονιστεί μέσα από αυτά που βλέπω. Δηλαδή το συνδυασμό του πολιτισμού, τουρισμού, ιστορίας, παιδείας, όλα αυτά μαζί, μέσα από το διάβα που θα γίνει των πραγμάτων με τα προϊόντα μας, με τις καινοτοπίες μας, με τις νέες μας ιδέες. Φέρνω περισσότερο αισιόδοξους, πάντα αγαπούσα αυτόν τον τόπο και πάντα πίστευα σε αυτόν τον τόπο, αλλά βλέποντας ανθρώπους και άλλων γενεών, γενεών της γενιάς του πατέρα μου, γενιάς της δικιάς μου, αλλά και της γενιάς των παιδιών μου, πάει να πει ότι έχουμε βρει τον δρόμο. Ας το δείξει τον δρόμο και να δει εκτός άλλων. Όσον αφορά για την κυρία Ζωτή Σαντοπούλου που ταλαιπώρησε τα ζευτά, κύριε Υπουργέ, θα υπάρξει.